Κύριε Πρωθυπουργέ, σε όλες τις παρεμβάσεις σας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, και εσείς και οι υπουργοί σας, μιλάτε για τη νέα Ελλάδα, για την Ελλάδα που αλλάζει, για την Ελλάδα της ανάπτυξης, της ευημερίας. Βέβαια, αυτό που περιγράφεται δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που βιώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Είναι μια εικονική πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση? Η εντατικοποίηση της εργασίας, η γιγάντωση των ευέλικτων μορφών εργασίας, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι οποίες και φέτος ξεπέρασαν τις νέες προσλήψεις, τις σταθερές εργασιακές σχέσεις. Η εκτείναξη της ενοικιαζόμενης εργασίας και της εργολαβικής απασχόλησης. Η παντελής έλλειψη μέτρων υγείας, ασφάλειας, που έχει οδηγήσει και σε πρωτοφανή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των θανατηφόρων στη βιομηχανία σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, είτε ψηφίσατε, είτε δρομολογήσατε νέα επιθετικά μέτρα στο χώρο των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Καταργήσατε τις κλαδικές συμβάσεις, προβλέποντας ακόμα περισσότερες ρήτρες εξαίρεσης που μπορεί να αξιοποιεί η εργοδοσία, μετατρέποντας παράλληλα τον Υπουργό Εργασίας σας σε απόλυτο άρχοντα, ο οποίος μπορεί να απαγορεύει τη μονομερή προσφυγή των εργαζομένων στη διαιτησία και να προχωρά μέτρα που διευκολύνουν παραπέρα την περιβόητη ευελιξία. Στις συλλογικές συμβάσεις, τόσο εσείς όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση διατηρήσατε και επεκτείνατε όλο το αντεργατικό πλαίσιο που αφήνει τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, σχεδόν τους 9 στους 10, εκτός οποιασδήποτε συλλογική σύμβαση εργασίας. Διατηρήσατε ανέγγιχτη την εγκύκλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις κλαδικές συμβάσεις, όπου δίνεται στον κάθε εργοδότη η απόλυτη ευχέρεια κίνησης, το δικαίωμα να προχωράει ή να μπλοκάρει τη διαδικασία κήρυξης μιας κλαδικής σύμβασης ως υποχρεωτικής. Βάλατε τον προσχηματικό όρο να μπαίνει η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης ως δείκτης εξαίρεσης, την οποία θα μπορούν οι ίδιες να επικαλούνται όποτε και όπως θέλουν. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο ασκός του αιώλου για τη μη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και το κατρακύλισμα των μισθών στο όριο του κατώτατου. Ξέρετε ακριβώς τι είπατε πριν στην πρωτολογία σας, κύριε Μητσοτάκη, ή απλά σας τα λέει όπως θέλει ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, και σας εκθέτει? Κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό όντως υπογράφηκε μετά από 12 χρόνια ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Και αντί να την κηρύξει υποχρεωτική το Υπουργείο ως όφιλε, βάζεται ανυπέρβλητα εμπόδια για να μείνει η σύμβαση αυτή στα χαρτιά. Τι είδους εμπόδια? Πρώτον, ζητάτε από τους ίδιους τους εργαζόμενους τεχνικο-οικονομική μελέτη ότι δεν θίγεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεύτερον, όταν οι εργαζόμενοι μπουν σε αυτή τη διαδικασία για να φτιάξουν τη μελέτη, δεν τους δίνετε τα στοιχεία. Τρίτον, ακόμα και όταν τελικά σας υποβάλλουν αυτή τη μελέτη, έχετε τη δυνατότητα να εξαιρέσετε επιχειρήσεις από την κλαδική σύμβαση. Αν απλά συναντούσατε εσείς ο ίδιος την Ομοσπονδία Επισιτισμού, όπως τη συνάντησα εγώ, θα σας τα έλεγαν όλα αυτά. Παραπέρα, φροντίσατε αυτό το διάστημα να δυναμώσετε την καταστολή με διατάξεις που τσακίζουν τη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα στην απεργία, με μέτρα σε βάρος της ίδιας της λειτουργίας των σωματείων. Στο ασφαλιστικό, οι κυβερνήσεις χτίζουν η μία πάνω στο οικοδόμημα της άλλης. Γι' αυτό άλλωστε και ο Υπουργός Εργασίας πρόσφατα είπε ότι με την ψήφιση του νέου νόμου για το ασφαλιστικό θα έχει ολοκληρωθεί από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό.
Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φέρνει νέο νόμο, ούτε πολύ περισσότερο, όπως λέει, καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως ήταν και η προεκλογική σας δέσμευση. Εφαρμόζεται κατά γράμμα τον νόμο Κατρούγκαλου, προσπαθώντας να ξεπεράσει τα όποια νομικά κενά, να ξεπεράσετε τα όποια νομικά κενά αυτός είχε δημιουργήσει. Το αρχιτεκτονικό περιεχόμενο του νόμου αυτού παραμένει αναλύωτο. Αυτός ο νόμος αποτέλεσε ως τις μέρες μας την ολοκλήρωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, καθώς ενσωμάτωσε όλες τις ανατροπές σε βάρος ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Και στο σημείο αυτό βέβαια να καλωσορίσουμε και την κυρία Γεννηματά στην υιοθέτηση, έστω και στα λόγια, της θέσης του ΚΚΕ. Ακριβώς, νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι είναι. Έχει μαλλιάσει πολύ καιρό τώρα η γλώσσα μας, να σας το λέμε. Βέβαια μαζί με τα περαστικά στον κύριο Κατρούγκαλο, έτερον εκάτερον. Σήμερα έρχεται η Νέα Δημοκρατία να ισχυροποιήσει το πνεύμα και το σώμα αυτού του νόμου, να ανοίξει το δρόμο σε νέα επιδρομή με τους τρεις πυλώνες του συστήματος Πινοσέτ, όπου η σύνταξη θα σπάει σε ένα μικρό τμήμα που θα εγγυάται το κράτος, και αυτό πάντα υπό αίρεση, με βάση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η ονομαζόμενη Εθνική Σύνταξη, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει η ανταποδοτική σύνταξη, η οποία θα βασίζεται στο ρίσκο και στο χρηματιστηριακό τζόγο. Οι συντάξεις θα τυπλοφορούνται ως χρηματιστηριακά προϊόντα πλέον και θα επενδύονται με όρους χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου. Αυτές τις ημέρες έχει κορυφωθεί η κυβερνητική προπαγάνδα προκειμένου να απενεχοποιήσετε αυτό το αντιασφαλιστικό έκτρωμα. Σε εκπομπές και πρωτοσέλιδα, ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, κυβερνητικά στελέχη, μαζί με τη συμβολή γνωστών ειδικών, μιλούν για αυξήσεις στα 35 και στα 42 χρόνια ασφάλισης στους μισθούς των 1.000 και των 2.000 ευρώ. Έχετε δημιουργήσει μια ψεύτικη πραγματικότητα για να πουλήσετε την πραγμάτια σας, για να παραδώσετε μπυρ παρά, δηλαδή το ασφαλιστικό, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στους διάφορους επιχειρηματίες της υγείας. Πατάτε πάνω στην άγνοια ιδιαίτερα των νέων εργαζομένων, ώστε το ασφαλιστικό να αντιμετωπίζεται ως δύσκολος γρίφος, ώστε οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να ασχοληθούν με αυτό, στέλνοντάς τους παράλληλα στην αγκαλιά όλων αυτών των αρπακτικών που καραδοκούν με τις φανταχτερές τους διαφημίσεις. Απαντήστε όμως το εξής ερώτημα. Ποιος νέος εργαζόμενος που ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο στα χρόνια της κρίσης ή και πιο πριν, που είναι σήμερα στις πιο παραγωγικές ηλικίες, θα καταφέρει να έχει 40 χρόνια εργασίας και μάλιστα ασφαλισμένης? Ποιος εργαζόμενος θα έχει 35 έτη δουλειάς όταν η καταγεγραμμένη ανεργία όλα αυτά τα χρόνια είναι σταθερά πάνω από το 1 εκατομμύριο? Πού θα βρουν αυτοί οι εργαζόμενοι τα ένσημα για να πιάσουν τις νόρμες που με θράσος αναδεικνύεται? Ποιος νέος εργαζόμενος που έχει φάει απολύσεις με το κουτάλι, που έχει δουλέψει όλες τις μορφές της ευέλικτης εργασίας και περιπλανάται από δουλειά σε δουλειά, θα έχει τα 12.000 ένσημα για τα οποία μας ανακοινώνεται αυξήσεις? Η σύνταξη βγαίνει μέσα από τα ποσοστά αναπλήρωσης που διαμορφώνει κάθε κυβέρνηση πάνω στα χρόνια ασφάλισης και επιπλέον πάνω στο συντάξιμο μισθό. Τι σύνταξη και τι παροχές θα έχουν οι εργαζόμενοι που είδαν μέσα σε μια νύχτα τον κατώτερο μισθό στα 586 ευρώ, που οι νέοι εργαζόμενοι αμείβονται με 430 ευρώ? Τι σύνταξη θα έχουν οι εργαζόμενοι που όλα αυτά τα χρόνια εργάζονται ως τετράωροι και παίρνουν μισθό ως 250 ευρώ? Έχετε δημιουργήσει το έδαφος ώστε το ασφαλιστικό να αποτελεί όχι δικαίωμα και υποχρέωση του κράτους, αλλά εμπόρευμα που θα το πληρώνει όποιος έχει, για όσο έχει και αν έχει. Στις εργασιακές σχέσεις κυριαρχεί το απόλυτο χάος. Χάος για τους εργαζόμενους, αλλά παράδεισος βέβαια για τους επιχειρηματικούς ομίλους, στους οποίους κάνετε σινιάλο για επενδύσεις
προσφέροντας φθηνή, πανφθηνή εργατική δύναμη. Παρεμπιπτόντως και μιας και επισκεφτήκατε πρόσφατα τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς αναζήτηση επενδυτών, ο τελευταίος επενδυτής από αυτές τις χώρες στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά άφησε, όπως ξέρετε, κάτι εκατομμύρια φέσια στους εργαζόμενους. Για να έχουμε δηλαδή και μια πραγματική εικόνα τι σώοι είναι αυτοί οι περιβόητοι επενδυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ημερών, η πλήρης ελευθερία που αποκτούν νόμιμα ή πλαγίως οι διάφοροι όμιλοι για να ανοίγουν τα καταστήματά τους τις Κυριακές. Η ένταξη του εκτοτικού χωριού στα Σπάτα με υπουργική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας πάνω στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προβλέπει άνοιγμα των καταστημάτων 32 Κυριακές το χρόνο σε μια σειρά περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η ανακοίνωση της εργοδοσίας στα Τζάμπο ότι προχωρά σε άνοιγμα των καταστημάτων της σε Πιερία και Πρέβεζα όλες τις Κυριακές του χρόνου, όλα αυτά αποτελούν τους τελευταίους κρίκους στην επίθεση που ξετυλίγεται μεθοδικά εδώ και πολλά χρόνια σε βάρος της κυριακάτικης αργίας. Ειδικά στο εμπόριο, στον επισιτισμό, τον τουρισμό, οι εξελίξεις αυτές δένουν με την απογείωση της ευελιξίας και της υποαπασχόλησης, με το καθημερινό ωράριο και τις εβδομαδιαίες ώρες δουλειάς να αυξομειώνονται ευέλικτα και χωρίς καμιά επιβάρυνση για την εργοδοσία. Με τους εργαζόμενους, κυρίως σε αυτούς τους κλάδους, να βρίσκονται στο πόδι από το πρωί ως το βράδυ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολυσυζητημένης διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Αυτά τα στηρίζετε με όλες σας τις δυνάμεις, δημιουργώντας συνθήκες κόλασης στα νέα ζευγάρια, σε κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια. Την ίδια στιγμή, η πλήρη σας ειδοσία που απολαμβάνει η εργοδοσία μεταφράζεται και σε νέα εργοδοτικά εγκλήματα, καθώς μακραίνει ο κατάλογος ατυχημάτων μέσα από τα οποία αναδεικνύονται με τον πλέον τραγικό τρόπο οι ελλείψεις σε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και πάνω απ' όλα, οι ευθύνες κυβερνήσεων και εργοδοσίας που έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε χώρους όπου ο εργαζόμενος παίζει την υγεία του και την ίδια του τη ζωή κορώνα γράμματα. Μόνο τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, ακροτηριασμούς έως και θανάτους που διέλυσαν οικογένειες στο Βόλο, τον Ναύπλιο, τη Χαλκίδα, την Ξάνθη, τη Λάριμνα, τα Γιάννενα, στη ΔΕΗ, σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις που οι υπηρεσίες του Υπουργείου αρνούνται να ελέγξουν. Από τη Λάρκο που θέλετε να κλείσετε τώρα, που παραμονές της μεγάλης κινητοποίησης έχασε τη ζωή του ένας ακόμα εργάτης, μέχρι και το πρόσφατο ατύχημα στα δηληστήρια της Motor Oil, όπου 4 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη. Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει μια απέραντη αρένα χωρίς στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Η ελευθερία που απολαμβάνουν οι εργοδότες δίνει αέρα στα πανιά της εργοδοτικής βίας. Μέχρι και εργάτες που πυροβολούνται βλέπουμε όταν διεκδικούν δεδουλευμένα. Και επειδή βγαίνετε όλοι και παριστάνετε τις αθώες περιστερές και ότι τάχα σας έπιασε και ο πόνος για τους εργαζόμενους, η αλήθεια που ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι είναι η εξής. Κάθε επόμενη κυβέρνηση όχι μόνο δεν καταργούσε τα βασικά αντεργατικά νομοθετήματα της προηγούμενης, αλλά έβαζε πάνω σε αυτά και το δικό της λιθαράκι. Δείτε μόνο τα τελευταία χρόνια. Νόμος Βρούτσι για τον κατώτατο μισθό υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ξανασυνεχίζει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νόμος Κατρούγκαλου ενσωμάτωσε όλες τις αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα επεκτείνεται περαιτέρω από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απεργοκτόνος νόμος Αχτσιόγλου, που επεκτάθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατάργηση της Κυριακής Αργίας, ξεκίνησε με 8 Κυριακές από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πριν, πήγε στις 32 με το ΣΥΡΙΖΑ και επεκτείνεται ξανά με την κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό.
Ποιον δουλεύετε λοιπόν? Εδώ δεν έχει μισόλογα ή κόλπα και διάφορες ατάκες. Πείτε μας εδώ και τώρα, πότε θα επαναφέρετε τον κατώτερο μισθό στα 751 ευρώ, ο οποίος πρέπει και να αποτελέσει τη βάση προς συζήτηση για αυξήσεις σε όλους τους κλάδους. Να μας πείτε εδώ και τώρα πότε θα αφήσετε ελεύθερες τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εσείς που κλείνετε σε όλες τις πτώσεις τη δύναμη και την ελευθερία της αγοράς, έχετε αλυσοδέσει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργαζομένων. Περνάει η κρίση, λέτε, πάει στο καλό πια, έχουμε ανάπτυξη. Λέτε σήμερα μάλιστα πως είναι αυτή η ανάπτυξη και θα είναι για όλους. Ας δούμε τον προϋπολογισμό που καταθέσατε το 20. Τι λέει ο προϋπολογισμός ο φετινός? Ανάπτυξη της οικονομίας της τάξης του 2,8%. Ποιος παράγει αυτή την ανάπτυξη? Οι εργαζόμενοι. Τι εκτίμηση όμως γίνεται για τους μισθούς των εργαζομένων στον προϋπολογισμό? 1,2%. Αλλά και αυτή ακόμα η αύξηση είναι πλασματική. Γιατί στην πραγματικότητα, αν συνυπολογίσουμε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, έτσι όπως ονομάζετε εσείς, τη φορολογιστία δηλαδή, αν συνυπολογίσουμε περικοπές σε κοινωνικές παροχές, υγεία, παιδεία, πρόνοια, που το κόστος τους μεταφέρεται στους μισθωτούς, αν συνυπολογίσουμε την αύξηση των τιμών σε βασικά είδη, τελικά μάλλον μείωση του μισθού έχουμε, παρόλο που καταγράφεται για δεύτερη χρονιά ανάπτυξη. Και εδώ αναδεικνύεται και το εξής. Ίδια πορεία έχουν οι μισθοί σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βαφτίζεται κανονικότητα από εσάς. Γι' αυτό όποτε διεκδικούν οι εργαζόμενοι αυξήσεις, πετάγεται πάντα κάποιος κυβερνητικός και λέει σε καμιά προηγμένη χώρα δεν γίνονται αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει τη θέση της. Δηλαδή τη θέση εδώ που τα λέμε των μονοπωλιακών ομίλων της που έχουν έδρα στα κράτη-μέλη της σε εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και ανταγωνισμών. Βλέπε ΗΠΑ, Κίνα κλπ. Αυτός ο ανταγωνισμός δεν έχει ούτε πισωγύρισμα, ούτε μπορεί να χαλιναγωγηθεί από τον οποιονδήποτε, ακόμα και αν έχει τις καλύτερες των προθέσεων. Βέβαια ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε τις καλύτερες των προθέσεων, έτσι κι αλλιώς υποθετικά το λέμε χάρη της συζητήσεων. Η ανάπτυξή σας σημαίνει επίσης κλείσιμο επιχειρήσεων, όπως η Λάρκο. Και από αυτό το βήμα για μια ακόμα φορά, όπως προχτές, ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των εργαζομένων εκεί και απαιτούμε χρηματοδότηση και με ευθύνη, σχεδιασμό και έλεγχο τον εξυγχρονισμό της επιχείρησης, την παραπέρα ανάπτυξή της, σύμφωνα με τις τεράστιες πραγματικά δυνατότητες που έχει. Την κατασκευή μονάδας ανοξείδωτου χάλιβα, όπου θα αναπτυχθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας γύρω της. Τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της, διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, διασφάλιση των κεκτημένων των εργαζομένων μέσα από την υπογραφή σύμβασης. Κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών, ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στην εργασία. Αντίστοιχα, στηρίζουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων Καβάλας. Με ευθύνη της κυβέρνησης πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο αποτελεί τη μοναδική πλέον λιπασματοβιομηχανία που έχει η χώρα, με όλους τους εργαζόμενους, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, με μόνιμη σταθερή δουλειά, με συλλογική σύμβαση τουλάχιστον με όσα προέβλεπε ο οργανισμός του 2009. Μέτρα υγιεινής ασφάλειας, αλλά και μέτρα για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Εμείς δεν θα παίξουμε το παιχνίδι που θέλετε. Δεν θα σας κάνουμε κριτική που σας κάνουν άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ότι τάχα υιοθετείτε αντιαναπτυξιακά μέτρα. Αναπτυξιακά μέτρα υιοθετείτε. Μόνο που αυτά τα αναπτυξιακά μέτρα αφορούν τους λίγους, τα κέρδη τους, τα προνόμια τους. Αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη ούτε μπορεί ούτε είναι ανάπτυξη για όλους. Ούτε ασφαλώς μπορεί να γίνει δίκαιη, γιατί αυτή η ανάπτυξη καλπάζει,
όσο μεγαλώνει η αδικία σε βάρος των πολλών. Οι αγώνες που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο δίνουν απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με το μαστίγιο της εκτεταμένης καταστολής, μαζί με το καρότο βέβαια της βιώσιμης ανάπτυξης, θεωρεί ότι θα τελειώσει με τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, ότι θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους χώρους δουλειάς. Οι πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις δημιουργούν ανάταση, δημιουργούν αγωνιστική αισιοδοξία, για να μην περάσει η ιτοπάθεια, η μυρολατρεία, να δυναμώσει συνολικά ο διεκδικητικός αγώνας από τα κάτω. Από τις χιλιάδες καθαρίστριες στα σχολεία και σε άλλους χώρους δουλειάς που παραμένουν όμοιροι των κυβερνήσεων, μέχρι τους εργαζόμενους που σήμερα αγωνίζονται για να έχουν τη δουλειά τους, να μην απολυθούν, που αγωνίζονται για αυξήσεις σε μισθούς, για ενιαία σύμβαση, όπως για παράδειγμα στον ΟΤΕ, στις τράπεζες, σε δεκάδες άλλους χώρους εργασίας, όλοι αυτοί είναι αγωνιστικοί φάροι. Αυτοί οι αγώνες, σε αυτή την περίοδο, δείχνουν και τη δύναμη που μπορεί να αποκτήσει το ίδιο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι οργανώσεις του, ενάντια στην πολιτική που διαλύει εργατικά ασφαλιστικά δικαιώματα.